με την ανυπαρξία του ελέγχου σε υποστατικά για το κάπνισμα. Κύριε Πετρίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Πετρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα, κύριε Σοκράτους. Όντως, έχουμε... Εντάξει, είναι παλιές εκθέσεις, παλιές με την έννοια δεν βγήκαν πρόσφατα. Η μία είναι του 2017, τέλος του 2017. Εκεί λέμε ότι το 2016 έγιναν 27.500 έλεγχοι. Το 2015 είχαν γίνει 35.200 έλεγχοι, έτσι. Και κάναμε και ένα επανέλεγχο του θέματος. Αυτό ήταν έκθεση της αστυνομίας. Κάναμε και επανέλεγχο του θέματος όταν είδαμε γενικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Εκεί είδαμε ότι οι αριθμοί αυτοί μειώθηκαν το 2017 στις 24.000 και προσέξτε, το 2018 πέσαμε στις 13.000 και το 2019 στις 11.000. Μάλιστα. Μετά αντιλαμβάνεστε, ήταν καθοδική η πανδημία. Πορεία. Άρα λέτε παρακάτω, ακόμη πιο κάτω οι δείχτες. Κύριε Σοκράτου, σίγουρα το 20 και το 21 ήταν και πανδημία. Αναμένουμε ότι θα ήταν έτσι κι αλλιώς λιγότεροι οι έλεγχοι, αφού δεν έβγαινε και κανείς. Έτσι. Σωστό. Τώρα, επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας έτσι, κάποιες περιπτώσεις πολιτών που παραπονιούνται, εμείς λέγαμε από τότε ότι θα πρέπει η αστυνομία να εντατικοποιήσει τα μέτρα για έλεγχο της στήρησης του πιο πάνω νόμου. Τώρα είναι και ένα θέμα, κύριε Πετρίδη, όμως αυτό, γιατί έχω ακούσει και την πλευρά της αστυνομίας ότι ζητάει ίσως να εμπλακούν και άλλοι σε αυτούς τους ελέγχους. Είναι και ένα θέμα το οποίο προκύπτει για αυτούς τους ελέγχους. Ξέρετε κάτι τώρα, η αστυνομία, ναι μεν είναι δουλειά της η τήρηση του νόμου, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα ζητήματα πλέον και ίσως είναι και λόγω φόρτου εργασίας που έχουν μειωθεί οι συγκεκριμένοι. Όχι, λένε ότι είναι υποστελεχωμένοι και δεν μπορούν να τρέχουν και τους ελέγχους για το κάπνισμα. Ήταν οι έλεγχοι για τα COVID προηγούμενα, όπως είπατε και εσείς. Είναι τροχονομική έλεγχη, έλεγχη από εδώ, έλεγχη από εκεί και όλα τα υπόλοιπα που έχει να διαδραματίσει ρόλο η αστυνομία της Κύπρου. Ναι, έχετε δίκαιο. Όμως, ο νόμος λέει ότι το καθήλυνα αρμόδιο σώμα είναι η αστυνομία. Αν η αστυνομία επιθυμεί να πάει στη Βουλή για να πετύχει πρόσληψη άλλων, δεν ξέρω, 20-30 αστυνομικών για να κάνουν και αυτή τη δουλειά, είναι θέμα να πείσει τους βουλευτές. Φυσικά να πάει μέσω του Υπουργείου κανονικά, έτσι. Ο αρχηγός μας είχε ενημερώσει τότε όταν βγάζαμε την έκθεση, πρέπει να σας πω, κυρία Σάβα, κύριε Σοκράτους, ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή της νομοθεσίας του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Αντιλαμβανόμαστε ότι, ναι, ίσως να μην είναι και η πρώτη προτεραιότητα της αστυνομίας, όμως αυτό λέει ο νόμος, πρέπει να βρουν τρόπο και πόρους για να το κάνω. Τώρα, κύριε Πετρίδη, να επενθυμίσουμε λίγο και τι λέει αυτός ο νόμος. Γιατί, εντάξει, τώρα για να μην κρύβομαστε πίσω από το δάκτυλό μας, αρκετοί το έχουν ξεχάσει τι προνοεί αυτός ο νόμος. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Υπάρχουν και καταγγελίες από πλευράς πολιτών που αναφέρουν ότι πλέον κάποια αποστατικά βάζουν κανονικά και τα τασάκια στα τραπέζια, κύριε Πετρίδη. Ναι, το γνωρίζουμε. Είναι γι' αυτό που θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι. Εντάξει, κάποιοι βάζουν τα σάκια, κάποιοι βάζουν ποτήρια πλαστικά που να έχουν μέσα νερό και μια χαρτοπετσέτα. Εντάξει, ξέρουμε τι μπορεί το να κάνει το κάποιος. Κόλπο, ναι, θέλετε να πείτε. Είναι το κόλπο, αλλά φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτός ο χώρος δεχθεί επίσκεψη έλεγχο από κάποιον αστυνομικό, δεν θα κρύβονται, υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν μπορούν να κρυφτούν. Ούτως ή άλλως, κύριε Σαββα, έχετε δίκιο, είναι ο νόμος αυτός του 2017, ο οποίος ανανεώθηκε το 2017 και μιλάει και για άλλα πράγματα και για την πώληση, ποιος μπορεί να αγοράζει, τι αδικήματα υπάρχουν και για αυτές τις παρανομίες και ούτω καθεξής. Μάλιστα, κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως αύριο θα έχουμε την άποψη και της αστυνομίας πάνω στους πιο εντατικούς ελέγχους όσον αφορά τον νόμο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα,
Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Ναι, να πάμε λίγο στην τραγωδία στα Τέμπη, όπου συνεχίζεται οι εξελίξεις, εντοπίζονται κυρίως στο δικαστικό κομμάτι, ναι, και με τις ευθύνες. Επιστολές. Ναι. Τρεις ημέρες πριν την. Τέσσερις, με συγχωρείτε, ημέρες πριν από την τραγωδία, μάλλον, λέει το ρεπορτάζ, είχε στείλει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων του ΟΣΕ σχετικά με τους εκτροχιασμούς τρένων και για τους ακατάλληλους, όπως αναφέρονταν, σταθμάρχες. Ο ΟΣΕ σφύριζε αδιάφορα, στέλνοντας μάλιστα και εξώδικα σε εργαζόμενους που έκαναν καταγγελίες για προβλήματα με τις υποδομές. Και όλα αυτά την ώρα που μηχανοδηγοί κατήγγυλαν πως πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο μετά την τραγωδία χωρίς κανένα επιπλέον μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση του ΟΣΕ να δώσει το πράσινο φως για την κυκλοφορία εμπορικού τρένου προκάλεσε την αντίδραση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, δεν είχε δοθεί καμία επιπλέον οδηγία ή διευκρίνηση. Προφορθήκαμε το πρωί ότι υπήρχε ελεύθερο από τον ΟΣΕ να εκτελεστεί μια εμπορευματική αμαξοστοιχεία από τη Θεσσαλονίκη προς την Ιδωμένη, χωρίς όμως να μας έχει δοθεί κανένα πλαίσιο αυστηροποιημένο γύρω από όλα όσα πρέπει να γίνουν στον κανονισμό κυκλοκίνησης και κυκλοφορίας, όσα μας έχουν προταθεί. Άμεσα παρανέβη το σωματείο και δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το δρομολόγιο αυτό. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο ΣΕ σφύριζε αδιάφορα στις επιστολές της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων τέσσερις ημέρες πριν το φωνικό δυστύχημα για τις ευθύνες που υπήρχαν σχετικά με τους εκτροχιασμούς τρένων τον περασμένο Οκτώβριο σε Λιανοκλάδη και τη Θωρέα. Σε επιστολή, μάλιστα, γινόταν λόγος και για ακατάλληλους σταθμάρχες. Διαπιστώθηκε από τις σχετικές εκθέσεις διερεύνησης των συμβάντων ότι και στις δύο περιπτώσεις οι εκτροχιασμοί οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα. Μη ορθή διευθέτηση της αλλαγής τροχιάς από σταθμάρχη και βλάβη ψευδούς ένδειξης κατάληψης κυκλώματος. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανέφερε πως ο ΣΕ, ως υπεύθυνος για την υποδομή αλλά και για την ασφάλεια στις κυκλοφορίες, θα πρέπει να έχει άμεση γνώση για.